Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν λέμε καλημέρα, λέμε καλησπέρα. Δευτέρα, παραμονή των ταξιαρχών, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν και χρόνια πολλά στον ταξιάρχη, στην Δόμα Νταμάδο, στην Μυτιλίνη. Λοιπόν, για την περιοχή μας Τρίκαλα, σήμερα είναι το καθιερωμένο δελτίο καιρού. Το κάναμε απογευματινό. Για να έχει το τζάκι πίσω. Το τζάκι είναι η προθέρμανση για αυτό που θα έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε σήμερα με 21 βαθμούς Κελσίου με το μεσημέρι, γύρω στις 12 ανεβασμένη θερμοκρασία νυχτερινές ώρες. Είπαμε, το τζάκι είναι και προθέρμανση. Ήδη κάνει ψύχρα έξω. Αύριο πάλι ηλιοφάνεια, κανένα σύννεφο στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου με νυχτερινές ώρες γύρω στις 9 με 8 βαθμούς Κελσίου, πέφτει κατά 3 βαθμούς Κελσίου με 2 θερμοκρασία σχέση με απόψε. Πάλι ηλιοφάνεια την Τρίτη, ή την Τετάρτη, συγγνώμη, 20 βαθμούς Κελσίου με. Να αφήσω και το ποτήρι εδώ πέρα. 20 με 8 αντίστοιχε νυχτερινές ώρες. Πάλι Πέμπτη ηλιοφάνεια, καθαρό σκερός, καθόλου υγρασία και διάβια. Η υγρασία δεν είναι γύρω στους 10% με 20%. Γι' αυτό δεν θα έχει καθόλου θολή ατμόσφαιρα. Και η θερμοκρασία πάλι στους 20, 19 με 8, 9 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχε νυχτερινές ώρες. 20 θα είναι γύρω στις 3 με 4 το απόγευμα, μετά έτσι κι αλλιώς νυχτώνει. Πάλι Παρασκευή, τελευταία μέρα ηλιοφάνειας. Και θα δείτε και το λέω αυτό. Η θερμοκρασία πάλι την Παρασκευή θα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου με 8 με 9 νυχτερινές ώρες. Και από το Σάββατο φαίνεται να χάνεται για λίγο ήλιος. Όπως λέμε, χάνει την μπάλα, κάτι τέτοιο. Και ξεκινάνε πάλι βροχές, όπως είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αρκετή πτώση θερμοκρασία στους 12 με 11 βαθμούς Κελσίου μεσημερινές ώρες. Το τονίζω, 12 με 11 μεσημερινές ώρες και 5 με 6 νυχτερινές ώρες. Και Κυριακή αντίστοιχα πάλι βροχές όλη την ημέρα, όπως και το Σάββατο. Με 11 βαθμούς Κελσίου με 12 μεσημερινές ώρες και 6 με 5 νυχτερινές ώρες. Και θα έχουμε χιόνια και στα ορεινά και πιο κάτω από τα 2.000 μέτρα. Γι' αυτό ήταν η προθέρμανση που λέγαμε το τζάκι. Και ο ήλιος, είπαμε, θα κάνει μερικές μέρες να βγει. Αυτά από μένα, παραλαμβάνετε όμορφες οικογενειακές στιγμές, είτε με το τέρι σας, είτε με τα παιδιά και την οικογένειά σας. Και να πίνετε και ένα κρασί γιατί πάει το χειμώνα.